Εχθές είχαμε μία σύσκεψη για τα προβλήματα της νέας περίοδου συγκομιδής και για τα αναπάντητα ερωτήματα από το ΕΛΓΑ και από το ΙΠΑΤ για τον πάγο του Γενάρη του 2022. Είχαμε μείνει την τελευταία φορά τον Οκτώβρη μετά τις κινητοποιήσεις. Μας είχε δηλώσει ο κύριος Λικουρέζος ότι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα έχουμε πάρει τα διορθωμένα πορίσματα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, φωνή βοόντος εν ερήμο. Δεν έχουμε καμία μα καμία ούτε ενημέρωση ούτε απάντηση. Άλλη μία φορά αναξιόπιστο διαχρονικά το ΕΛΓΑ. Αυτά ως προς το 300. Μετά τις εστάσεις που κάναμε θα γίνουν διορθώσεις στα πορίσματα τα λαθασμένα ή τα κακώς βολεμένα για να μείνει το 300 στους παραγωγούς. Τα πορίσματα ήτανε στημένα κάτω από την προκαταβολή, που εδώ η προκαταβολή εδόθηκε για να μείνει στον παραγωγό, όχι να γίνει επιστροφή. Είμαστε πάλι σε αναμονή. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Σήμερα έχει ξεκινήσει η περίοδο της συγκομιδής των εσπεροειδών. Μετά από μία, ας την πω, κακή χρονιά της καλλιεργητικής περίοδου, διότι είχαμε τις αυξήσεις σε μεγάλο βαθμό, πάνω από 130% το λείπασμα. Η ΔΕΗ πάνω από 100%. Και δεν ξέρουμε και πού θα κάτσει η ΔΕΗ ακόμα. Το πετρέλαιο. Είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα ξαναλέμε και τρώμε το χρόνο. Σήμερα, ξεκινώντας η συγκομιδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να ξέρουμε το τι γίνεται. Διότι η κατάσταση δεν φαίνεται ως έχει. Δηλαδή, σήμερα τα εργοστάσια του νομού, τα εξαγωγικά εργοστάσια, φέρνουν πορτοκάλια από άλλους νομούς και φαίνεται μια ασταλία στο νομό για την αβελίνα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι εξαγωγές προχωρούν πολύ καλά, αλλά δεν κόβονται από το νομό της Αργολίδος. Γιατί? Διότι είναι πιο πρώιμες περιοχές στους άλλους νομούς και είναι και τα δέντρα νεαράς ηλικίας και έχουν καλή εμφάνιση. Το τονίζω, καλή εμφάνιση. Έχουν καλύτερο μέγεθος από τα πορτοκάλια της Αργολίδος. Ποιοτικά όμως στη γεύση και στα στοιχεία είναι της Αργολίδος καλύτερα. Το θέμα είναι ότι συνιστώ ψυχραιμία στους παραγωγούς να μην πανικοβληθούν. Εμείς επί το πλείστον μας καίει το Μέρλιν πορτοκάλι, το οποίο θα μιλάμε μετά τις 15 Γενάρη. Για σήμερα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλά. Εάν δεν πέσει πάγος, διότι το Μέρλι είναι ευλογημένο δέντρο. Έχει διάρκεια συγκομιδής. Αυτό μας βοηθά ώστε με τις κατάλληλες επενδύσεις που θα κάνουμε και τους κατάλληλους ψεκασμούς, αν θέλετε, στο πορτοκάλι,
θα έχουμε διάρκεια συγκομιδής, ώστε θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα των εργατών, γιατί θα, διαχρονικά θα γίνει η συγκομιδή, θα ανέβουν και οι τιμές, διότι αυτή τη στιγμή, ναι, οι εξαγωγείς, μπορώ να πω, έχουν κάνει το λόμπι τους και μπαίνουν με τις τιμές. Εγώ ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά αυτή τη χρονιά, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, τις οικονομικές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, ζητάμε και από το κράτος να κάνει μία παρέμβαση, αν θέλετε, γιατί να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Μπορούμε να κάνουμε μία δωρεάν διανομή στην Ουκρανία. Να κάνουμε μία δωρεάν διανομή στην αλυσίδα των σχολείων, στη διατροφική ενίσχυση που γίνεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα στα σχολεία. Γίνεται παροχή διατροφής στα σχολεία. Γιατί να μην γίνει και φρούτα. Να μην πάνε τα εσπεροειδή, είτε αυτά είναι μανταρίνια, είτε αυτά είναι πορτοκάλια. Θα αποσυφορήσουν την κατάσταση και θα δημιουργήσουν και μια τιμή στήριξης του προϊόντος. Επίσης, οι παραγωγοί πρέπει να στηρίξουν την τιμή του προϊόντος και να κάνουν καλή επιλογή εξαγωγέα. Να μην πέσουμε και έχουμε και τα λεγόμενα φέσα. Είμαι σε θέση και το επαναλαμβάνω ότι όλα θα πάνε καλά εάν δεν πέσει παγετός. Υπάρχει παραγωγή καλή στο Μέρλι όσον αφορά την ποσότητα. Όσον αφορά, έχουμε λίγο πρόβλημα με το μέγεθος λόγω τον Αύγουστο, ότι είχαμε στην Αργολίδα 3 ημέρες σταδιακά ώρες που είχαμε 9 μποφόρ, ώστε φτάσαμε και σε σημείο να πάθουν αφυδάτωση και κλάρες στο δέντρο να ξεραθούν. Αυτά δημιούργησαν μία στασιμότητα στο μέγεθος του πορτοκαλιού. Δεν ήταν θέμα καλλιέργεια, δεν ήταν θέμα καλλιέργειας, ήταν θέμα από τα μποφόρ των βοριάδων που είχαμε τον Αύγουστο μήνα. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα οι ναβελίνες του κάμπου, διότι έπαιξε ρόλο και η όψιμη χρονιά. Έχουμε κατά 15 με 20 μέρες πιο όψιμη χρονιά και ώστε είμαστε λίγο πιο πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, μπορεί η τιμή να παίζει όπως παίζουν οι εξαγωγείς. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 25. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω αν είναι καλή. Βάσει με, την ακρίβεια της καλλιέργειας δεν μπορώ να πω αν είναι ακριβά ή φθηνά. Πάντως δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι, γιατί αν κρίνουμε, ναι, ανέβηκαν στη χτινοτροφία, ανέβηκαν οι ζωοτροφές. Αμέσως το γάλα από 80 λεπτά πήγαινα 60. Το πορτοκάλι όμως έχει μείνει στα περσινά δεδομένα. Γιατί? Το ίδιο έπαθε και το μήλο, το ίδιο έπαθε και το αχλάδι, το ίδιο έπαθε και η σουλτανίνα. Γιατί? Και εξάλλου θέλω να πω και ένα παράπονο. Στα ΜΜΕ. Έχουμε κάθε μέρα και μας διατυμπανίζουν την ακρίβεια. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. 70% ακρίβεινε τα τυροκομικά. 50% ακρίβεινε το κρέας. 35% τα απορρυπαντικά. 13%
Τα λαχανικά. Εκείνα τα ρησπεροειδή δεν θα κρύβουν ποτέ. Μα ποτέ. Από πού εξαρτάται. Είναι ένα παράπονο αυτό. Και εκείνο ακόμα που έχω παράπονο δεν το παίζει κανείς. Δεν ασχολείται κανείς, μα κανείς, με τον πρωτογενή τομέα να μιλήσει για τα προβλήματα ή για τις τιμές που έχουμε σήμερα. Είχα μια σύσκεψη χτες, στην οποία εκφράστηκαν οι ανησυχίες όλες των αγροτών για όλα αυτά που είπε ο κύριος Κώστας ο Πιπέρος. Και καθορίσαμε και την πορεία του αγώνα που θα κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των 300, της προκαταβολής των 300 ευρώ που είχαν δοθεί από τον ΕΛΓΑ, γιατί είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα είχε λήξει το θέμα μέσα στο Νοέμβριο. Το θέμα διαιωνίζεται και όσο διαιωνίζεται, το μυαλό μας μπαίνουν πολλά και κυρίως αρνητικά. Θα προσπαθήσουμε να συναντηθούμε με τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές του νόμου και τον κύριο Λικουρέτζο σε μια σύσκεψη που θα ζητήσουμε να κάνουμε, να έχουμε απαντήσεις σύντομα. Θέλουμε απαντήσεις πριν τις εκλογές, γιατί απάντηση μετά τις εκλογές δεν υπάρχει, γιατί είναι αρνητική απάντηση από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Και παράλληλα να θέσουμε και τα θέματα του κόστους παραγωγής, που εάν δεν αλλάξει κάτι φαίνεται να εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Δεν είναι ήδη μειούμενη από χρόνια πολλά, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα θα εγκαταλειφθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το 30% των πορτοκαλιών έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, και αν δεν αλλάξει κάτι στο κόστος παραγωγής θα εγκαταλειφθούν κι άλλα. Το αποτέλεσμα θα φανεί τα επόμενα χρόνια, όπως φαίνεται σήμερα στα κτηνοτροφικά. Δεν είναι ότι φαίνεται αμέσως το αποτέλεσμα, θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση της τιμής θα έρθει τα επόμενα χρόνια στα πορτοκάλια. Μιλάμε για ένα προϊόν που παράγεται σε συγκεκριμένους παράγγελους σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή του και δεν μπορεί να γίνει παραγωγή από τη μία χρονιά στην άλλη. Θέλει 15 χρόνια να επανέλθει πάλι η παραγωγή σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ένα δέντρο, άμα το φυτέψει σήμερα, θέλει 15 χρόνια να ξαναγίνει πάλι για να γίνει παραγωγικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα ροδάκινα, με τα βερίκοκα, με τα κτηνίδια που θέλουν 2 χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να στηριχτεί η παραγωγή αυτή για να μην χαθεί, γιατί φέρει και μεγάλο εισόδημα στο κράτος. Αποτελεί την κορονίδα των ελληνικών εξαγωγών και φέρνει και συνάλλαγμα. Εν πάση περιπτώσει, στηρίζει την ελληνική οικονομία.